Κύριε Μητακίδη, καταρχάς ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της μεταρρύθμισης Liberal.gr για αυτή τη συνέντευξη που είστε διατεθειμένος να μας δώσετε. Είστε αρκετά γνωστός στον χώρο της πληροφορικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχετε υπηρετήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε πολλά άλλα συστήματα. Είστε καθηγητής μαθηματικής λογικής στην Πανεπιστήμιο της Πάτρας και τώρα είστε πρόεδρος του φόρουμ για την ψηφιακή, για τον ψηφιακό διαφωτισμό, που θα μας πείτε και αυτό αργότερα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας σε ένα πρώτο μέρος αυτής της συζήτησης, ξεκινώντας από στοιχειώδη πράγματα, όπως είναι, για παράδειγμα, το ζήτημα της ορολογίας. Έχω διαπιστώσει ότι πολλά πράγματα από τα οποία χρησιμοποιείτε εσείς η πληροφορική δεν είναι κατανοητά για πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Ξεκινάμε λοιπόν την πρώτη ερώτηση. Τι είναι αυτό το περίφημο Internet of Things, δηλαδή το διαδίκτυο των πραγμάτων? Πρώτα απ' όλα ο όρος δεν είναι καινούριος. Το διαδίκτυο των πραγμάτων, Internet of Things, μερικοί το λένε και διαδίκτυο των αντικειμένων. Ο όρος είναι παλιός, αρκετές δεκαετίες. Εφευρέθηκε από έναν Άγγλο μηχανικό που έκανε διαχείριση αποθηκών, όπου τα αντικείμενα ήταν παπούτσια και είχαν κάποιο είδους διεύθυνση, η οποία τους επέτρεπε να συνδεθούν με το διαδίκτυο και έτσι μπορούσε κανείς να βλέπει πόσο ήταν το στόκ. Αυτό ήταν ο όρος τότε. Σήμερα αυτό που αποκαλείται διαδίκτυο των πραγμάτων είναι πλέον το διαδίκτυο των πάντων. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι πια αντικείμενα, παπούτσια ή εμπορικά είδη, αλλά είναι οτιδήποτε έχει μία διεύθυνση διαδικτύου. Αυτό συμπεριλαμβάνει όλους υπολογιστές, κινητά, ανθρώπους γενικά, κατοικίδια, μηχανήματα του σπιτιού, συσκευές, αλλά και δεδομένα. Δηλαδή πλέον το διαδίκτυο των πραγμάτων, το λεγόμενο διαδίκτυο των πραγμάτων, συνδέει σχεδόν τα πάντα, δυνητικά συνδέει τα πάντα. Για να δούμε λίγο στην αρχική μου ερώτηση, αυτό το διαδίκτυο των πραγμάτων έχει κάποια σχέση με το σημερινό διαδίκτυο? Έχει κάποια σχέση με τις σημερινές μηχανές, όπως είπατε, τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες μηχανές? Όλα αυτά είναι συνδεμένα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ναι. Κοιτάξτε, σήμερα έχουμε περίπου 4 με 5 δισεκατομμύρια συσκευές υπολογιστικές, δηλαδή είτε υπολογιστές είτε κινητά τηλέφωνα, συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Αυτό, πώς το λένε, οθήθηκε και από την έλευση των έξυπνων κινητών που ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα, 10 χρόνια πριν, το 2007. Μάλιστα. Δηλαδή όλα τα έξυπνα κινητά έχουν δυνατότητα να συνδέονται στο διαδίκτυο. Τα παλιά κινητά... Πώς συνδέονται στο διαδίκτυο, με ποιο μηχανισμό? Μέσω είτε... οποιασδήποτε τηλεφωνική σύνδεση έχει κανείς. Οι τελευταίες που έχουν μεγάλες ταχύτητες είναι το 3G και το 3G και το 4G που έχουμε σήμερα. Αλλά αυτό που θα αλλάξει τα πράγματα αρκετά είναι η έλευση του 5G, του 5G, το οποίο υπολογίζεται να αρχίσει να εγκαθίσταται γύρω στο 2020 και μέχρι το 2025 θα είναι πανταχού παρόν. Μάλιστα. Με ταχύτητες πλέον γίγκα. Δηλαδή συνδέονται, φυσικά συνδέονται και μέσω ασύρματων δικτύων Wi-Fi. Μάλιστα. Όταν βρίσκεται κανείς σε ένα περιβάλλον Wi-Fi. Αυτή η γενιά τηλεφώνων, οι υπολογιστές πάντοτε, η γενιά τηλεφώνων από το 2007 και μετά, όλα συνδέονται στο διαδίκτυο. Αυτά είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια, 5.
στον πλανήτη έχουμε πόσο, 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ναι, και αυξάνονται. Ναι, και αυξάνονται, αλλά είναι περίπου 2-3 δισεκατομμύρια ακόμη που δεν είναι συνδεδεμένα, ναι, δεν είναι άλλο θέμα. Κάνω μια διακοπή. Νομίζω ότι αυτοί που ζουν σήμερα πάνω στη γη είναι πιο πολλοί από αυτούς που έχουν πεθάνει από την έναρξη της υπάρξης του ανθρωπίνου είδους. Κάπου το διάβασα. Σωστό, ισχύει. Και ο υπολογισμός τώρα είναι ότι κοντά σε αυτά τα, είπαμε γύρω στα 4 με 5 δισεκατομμύρια υπολογιστών και έξυπνων τηλεφώνων, θα έχουμε συνολικά περίπου 50 δισεκατομμύρια συνδέσεων στο διαδίκτυο που θα περιλαμβάνουν όχι μόνο υπολογιστές και τηλέφωνα, αλλά και συσκευές, αισθητήρες συνδυασμένους με actuators, δηλαδή με πράγματα τα οποία μπορούν να λάβουν δράση όταν ο αισθητήρας αισθανθεί κάτι, και όλα τα άλλα που προαναφέραμε, δηλαδή κατοικίδια που τους έχουμε βάλει κάποιο τσιπάκι για να μπορούμε να τα βρούμε όταν χάνονται, όλα αυτά θα συνδέονται, ήδη έχουν αρχίσει και συνδέονται, στο διαδίκτυο, συναποτελούντας στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Μάλιστα. Μιλήσατε, είπατε τον όρο αισθητήρες. Μήπως sensors, έτσι δεν είναι. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς κάνουν αυτοί σε όλο αυτό το σύστημα, οι sensors? Είναι διαφόρο. Καταρχήν αυτό, οι sensors και οι actuators δεν είναι κάτι καινούριο. Πάντα υπήρχαν. Αυτό που έχει αλλάξει είναι... Δηλαδή σε ένα κινητό υπάρχει sensor και actuator? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν διαφόρων. Μάλιστα. Και μέσω applications... Αλλά ας πάμε στη βάση, τι ακριβώς κάνουν, τι δουλειά κάνουν οι sensors, αισθητήρες? Ορισμένοι έχουν δυνατότητες να βλέπουν, ορισμένοι έχουν δυνατότητες με χημικές διαδικασίες να αισθάνονται αν κάποια χημική σύσταση έχει αλλάξει. Ορισμένοι είναι ευαίσθητοι τάση ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχουν όλων των ειδών αισθητήρες, ανάλογα με το τι θέλει να αισθανθεί κανείς. Και ήδη υπάρχουν τέτοιοι αισθητήρες σε αεροπλάνα, στο εσωτερικό αεροπλάνων, που σε πολύ απλή μορφή αυτό που έχουμε στα σπίτια που μυρίζει τον καπνό. Μάλιστα, και μάλιστα. Είναι ένας αισθητήρας. δηλαδή, καινούργια η έννοια του αισθητήρα. Απλώς τώρα, μέσω της μικρο τεχνολογίας γίνονται πολύ μικροί, φτηνοί και έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο, αλλά και μεταξύ τους. Αυτό είναι που έχει αλλάξει. Δηλαδή στο διαδίκτυο των πραγμάτων θα έχουμε αισθητήρες που μπορεί να είναι παντού και ενσωματωμένοι σε διάφορες συσκευές, ενσωματωμένοι σε πολλά πράγματα, οι οποίοι πέραν του να αισθάνονται αυτό για το οποίο έχουν φτιαχτεί να αισθάνονται, θα έχουν και τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και με άλλους αισθητήρες. Αυτό είναι το καινούργιο τεχνολογικό επίτευγμα κατά κάποιο τρόπο, αυτή η διασύνδεση που θα υπάρξει. Ναι. Να κάνουμε τώρα μια διακοπή λόγω χρόνου και να συνεχίσουμε σε ένα δεύτερο μέρος την κουβέντα μας.